Πάντων, πάω εκεί στο γραφείο, με λέει, σκέφτομαι να κατεβώ στο Δήμο. Το λέω, λέει, θες να έρθεις μαζί, ούτως ώστε να οργανώσουμε έτσι μια νικηφόρα πορεία. Του λέω, αν κατεβούμε, λέω, και κερδίσουμε, οι πόρτες θα είναι ντάμπαρα ανοιχτές στο Δήμο. Με λέει, θα χαλάσουμε και τις μεντεσέτες. Οι πόρτες θα είναι ανοιχτές. Κάναμε βέβαια μια κουβέντα, μια συζήτηση εκεί πέρα. Βάλαμε κάτω σχέδια πολλά. Και το λέω στον Πάτο, τώρα Σταύρο, λέω, ισχύει ένα ρητό. Με λέει, τι? Λέω, θα ρηχτώ μπαμπά, θα σε δω παιδί μου. Με λέει, τι είναι αυτό? Λέω, εσύ θα χορεύσεις του Κότσερη και του Μπερίχιου και εγώ το 11. Γιατί αυτός ο αγώνας σίγουρα θα είναι μεγάλος. Σίγουρα όταν μπεις σε κάποιες τέτοιες οδούς δεν μπορείς να πας αργά, πρέπει να πας γρήγορα για να προλάβεις πράγματα και καταστάσεις. Οπότε από σήμερα ένας φάρος ξεκινάει να διαχέει φως προς όλες τις κατευθύνσεις του Δήμου. Ανοίξτε τα παράθυρα της καρδιάς σας, ούτως ώστε αυτός ο άνεμος της αισιοδοξίας και της δημιουργίας να μπει μέσα σε όλους. Καλόν αγώνα, Σταύρο.